τη βαρύτητα και δίνει τη φαρμακευτική αγωγή. Και το κάνει ο γιατρός γιατί απλούστατα ο ίδιος δεν το έχει βιώσει. Δεν είναι στάση ζωή του. Οι περισσότεροι γιατροί πεθαίνουν από τις αρρώστιες που ήδη πιθανολύσουν. Ναι, ναι. Ξέρετε ποια είναι η πρώτη αιτία θανάτου στους επαγγελματίες. Οι πρώτοι επαγγελματίες, στα επαγγέλματα δηλαδή, οι πρώτοι σε αυτοκτονίες είναι οι γιατροί. Ναι. Και μετά έρχονται οι ασφαλιστές. 300 φοιτητές της ιατρικής πεθαίνουν, αυτοκτονούν κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Αυτοί που διδάσκονται να βοηθήσουν τους ανθρώπους για την υγεία τους, αυτοκτονούν. Αυτό είναι τραγικό. Πιστεύω γιατί βλέπουν τελικά ότι κάνουν δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Αυτό, αλλά ξέρουν και άλλα κάνουν. Αυτό είχε πιάσει και εμένα όταν σπούδασα, γιατί στο τρίτο, τέταρτο έτος έβλεπα ότι ενώ ήθελα να γίνω ένας γιατρός που θα θεραπεύω, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να θεραπεύσω. Μπορώ να κάνω μια αγωγή. Και ότι θα γίνω μια μηχανή που θα πουλάω φάρμακα. Και αυτό με φέρνει σε απόγνωση. Δηλαδή θα σπουδάσω 10, 12, 15 χρόνια για να κάνω τι. Να έχετε ένα χαρτάκι και να γράφετε συνταγές. Όχι. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτό που κάνουμε και έρχομαι σε απάντηση στο ερώτημά σας. Μπορεί να είναι μεμονωμένο ή μικρό σε σχέση με τον όγκο, αλλά πιστέψτε με ότι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει, και επειδή πιστεύω ακράδαντα σε σχέδιο σοφίας και σε έναν Θεό που νοιάζεται, ότι κάθε άνθρωπος, κυρία Παναγίδου, λίγο πριν φτάσει να εκπνεύσει την τελευταία του, ο Δημιουργός θα τον έχει φέρει πρώτων ευθυνών του και θα τον έχει φέρει μπροστά στην αλήθεια και το δικαίωμα να επιλέξει την αλήθεια. Δεν πιστεύω στην αδικία. Δεν υπάρχει αδικία με την έννοια όπως την καταλαβαίνουμε εμείς. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Ακόμα λοιπόν και στην τρόπο ζωής και στην υγεία, ο Θεός φανερώνει. Είναι μια ομιλία. Είναι μια τηλεοπτική εμφάνιση. Είναι ένα βιβλίο. Είναι μια συμβουλή από ένα φίλο. Το θέμα είναι πόσο ευαισθητοποιημένοι είμαστε. Με ρωτήσατε προηγουμένως off the record τι και πώς. Και εγώ πίστευα πριν στην αξία της ζωικής πρωτεΐνης και των γαλακτοκομικών, τη δύναμη και τη θωράκιση στα εμβόλια. Όμως όταν από μια ερώτηση ενός επιστήμονα στη Φραγκφούρτη τον είπε, έχετε δει ποτέ ζώο να κυνηγάει άλλο ζώο να το αρμέξει? Με έβαλε να σκεφτώ αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό το λόγο είπα, πρέπει να μάθεις την αλήθεια. Οπότε ερεύνησα. Γι' αυτό χρειάζεται έρευνα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είμαστε πολύ λίγο μαζί σας για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Τρώγοντας για τη ζωή μας ή τρώγοντας τη ζωή μας. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα στο διατροφολόγος.com και μαζί μας έχουμε τον Δόκτωρ Κωνσταντίνο Μουρούτη. Να το πάρουμε από εκεί που σταματήσαμε. Μείναμε έρευνα. Ναι, έρευνα. Ότι το ανθρώπινο σώμα, ειδικά στην ιατρική φυσιολογία διδασκόμεθα, είναι μια ζωντανή μηχανή όπως βλέπουμε, άνθρακα οξυγόνου και λειτουργεί με καύση σε χαμηλή θερμοκρασία καυσίμου άνθρακα. Αυτό στην ουσία. Οι υδατάνθρακες γι' αυτό υπάρχουν. Αυτό που δεν έχουμε πει και ίσως όταν θα μιλήσουμε για την πρωτεΐνη κάποια στιγμή, το μύθο της πρωτεΐνης, να αποσαφηνίσουμε. Ό,τι και να φάτε, και κρέας να φάτε και πρωτεΐνη, δεν το χρησιμοποιεί έτσι. Πρέπει να το καταβολήσει ο οργανισμός, το διασπάσει αμινοξέα. Σε αμινοξέα και μετά να το χρησιμοποιήσει ανάλογα με την ανάγκη. Οπότε είναι αφελέστατο να λέει κανείς τρώω πρωτεΐνη γιατί έχω ανάγκη την πρωτεΐνη. Συγγνώμη. Το σώμα μας παίρνει καύσιμα και τα απόβλητα μέσω του συστήματος εξάτμισης το βγάζει. Η εξάτμιση είναι οι πνεύμονες, το αναπνευστικό μας όπως διαβάζετε, το δέρμα, απέκρεση, το αίμα, το σηκώτι, η χολιδόχος κύστη, η νεφρή, το εντερικό μας σύστημα, οι λεμφαδένες και ούτω καθεξής. Με τρόποι με τους οποίους αποβάλλουμε όλες τις τοξίνες από το σώμα. Μπράβο. Όταν όμως εμείς αυτά που βάζουμε επιβαρύνουν αυτά τα όργανα, μετά αυτά τα όργανα καταστρέφονται και δεν μπορεί να γίνει. Σωστά. Έχω κλείσει την εξάτμιση. Οπότε θα σκάσει. Έχω γεμίσει το σκυβαλοδοχείο και δεν χωράει άλλα. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να δίνουν τα σωστά καύσιμα. Ο κατασκευαστής του Hummer ή της Ferrari, να έρθω στην παλαιότερη τέτοια που είχατε πει, λέει ότι πρέπει να βάζεις βενζίνη 100 οκτανίων. Αν βάλετε πετρέλαιο, θα δημιουργήσετε πρόβλημα όσο και καλές προϋποθέσεις να έχει. Ακριβώς. Και ξέρετε τι με στεναχωρεί ιδιαίτερα, το γεγονός ότι βάζουμε τα καλύτερα καύσιμα στα αυτοκίνητά μας, τα παίρνουμε συχνά στο μηχανικό για σέρβις και για οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε χαλάσει πάνω το αλλάζουμε, το γυαλίζουμε, το περιποιόμαστε, πάμε το βλέπουμε, το χαμογελάμε κλπ. Αλλά τον εαυτό μας τον έχουμε αφήσει στενά. Κάνουμε τα χειρότερα. Ναι.
Και γι' αυτό το λόγο προς το τέλος θα ήθελα να αναφερθώ σε το θέμα ότι στην ουσία τρώμε τη ζωή μας γιατί έχουμε χάσει το νόημα και αυτό θα το δούμε. Απλώς ένα πείραμα εύκολο μπορούν να κάνουν τηλεθεατές για να δουν τη διαφορά, τι σημαίνει ζωντανό με νεκρό, τι σημαίνει τι τρως και σε τρώει. Απλό πείραμα, πάρτε ένα μικρό κομμάτι μαγειρεμένο κρέας και βάλτε το σε ένα ρηχό πιάτο με νερό. Τοποθετήστε επίσης σε ένα άλλο πιάτο με νερό μια φρέσκια οργανική κορυφή καρότου. Δηλαδή, όπως είναι το καρότο, την κορυφή που έχει το πράσινο, και βάλτε, οργανικό να είναι το καρότο, βιολογικής καλλιέργειας, και βάλτε το στο νερό. Και βάλτε αυτά τα δύο στο νερό και αφήστε σε θερμοκρασία δωματίου 37 βαθμούς Κελσίου. Θα παρατηρήσετε ότι σε μερικές μέρες, σε μερικές ώρες αλλά και μέρες το κρέας θα έχει σαπίσει. Γιατί είναι νεκροσύψει. Μπράβο, ενώ το καρότο θα έχει ανθίσει. Μάλιστα. Αυτό καταλαβαίνουμε πολύ απλά τι κάνει στο δικό μας σώμα. Και το ερώτημα είναι, οι μύγες προκαλούν τα σκουπίδια? Όχι, τα σκουπίδια ελκύουν τις μύγες. Και ο μεγάλος Λουίς Παστέρ για την πενικυλίνη, το εμβόλιο της λύσας και το είχε πει. Ενώ πίστευε στην ασθένεια ότι τα μικρόβια προκαλούν την ασθένεια, στο νεκροκράβατο του ο μεγάλος Παστέρ είχε πει: δεν είναι τα μικρόβια, είναι το τερέν που βρίσκουν τα μικρόβια για να παίξουν μπάλα. Μάλιστα, το περιβάλλον. Τι περιβάλλον έκανε αυτό? Και ο σύγχρονος του Αντουάν Μπόιχαμς, όπως διαβάζουμε, παρατήρησε ότι οι μύγες δεν προκαλούν σκουπίδια, μάλλον τα σκουπίδια προσελκύουν τις μύγες. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι να σκοτώσουμε τις μύγες, αλλά να μην κάνουμε τα σκουπίδια. Να μην κάνουμε σκουπίδια. Οι περισσότεροι λένε, φτιάξτε καλύτερα ντομοκτό να σκοτώσετε τις μύγες. Ναι, και μαζί σκοτώσετε και οτιδήποτε άλλο υπάρχει εκεί γύρω. Ναι, και γι' αυτό το λόγο οι δύο απλοί όροι για να μπορεί να μην έχει μόλυνση το σώμα είναι να μην αποδυναμωθεί από κάτι άλλο, όχι από τα βακτηρίδια. Τα βακτηρίδια δεν αποδυναμώνουν. Και βακτηρίες όπως η στρεπτόκοκη, η σταφυλόκοκη, η φυματίωση, η πνευμονία βρίσκονται. Παραδείγματος χάρη στο δέρμα μας, αυτή τη στιγμή στο φυσιολογικό δέρμα υπάρχουν σταφυλόκοκοι. Σωστά. Οι σταφυλόκοκοι δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν βρουν το περιβάλλον για να κάνουν τη ζημιά. Mm. Οπότε έχει σημασία πώς δημιουργώ αυτό. Και η τροφή δημιουργεί σύψη, ειδικά μέσα. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ μαζική μόλυνση από σαλμονέλα στα ακτινίδια. Όχι. Σαλμονέλα όμως στο κρέας. Στο κοτόπουλο. Στο κοτόπουλο, ναι. Δεν έχω ακούσει μαζικές τροφικές δηλητηριάσεις από μπανάνες. Όχι. Από ανανά. Δεν υπάρχει. Ενώ από διάφορα κρέατα, από διάφορα ψάρια κλπ. Υπάρχουν. Όχι μόνο υπάρχουν, παρά υπάρχουν. Και ο Λουίς Παστέρ το έκανε στους νοπούς καρπούς. Προσπάθησε να κάνει πείραμα και έβαλε βακτηρίδια για να κάνει καλλιέργεια σε νοπούς καρπούς. Mm-hmm. Δεν τα κατάφερε. Όχι. Ενώ σε ζωικούς ιστούς τα κατάφερε και πολύ καλά. Γιατί κάνει μεγάλη διαφορά σε αυτό το πράγμα. Και αυτό συμβαίνει και πολύ έντονα στο πεπτικό μας σύστημα. Γιατί έχουμε εντελώς διαφορετικό πεπτικό σύστημα από ό,τι έχουν τα σαρκοφάγα ζώα. Βέβαια. Πολύ πιο μακριέντερο εμείς από τα σαρκοφάγα και είναι εντελώς διαφορετική και η δομή των δοντιών είναι διαφορετική και όλα. Και επειδή το εντερικό μας σύστημα είναι διαφορετικό και επειδή ένα μεγάλο μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος είναι στην εντερική περιοχή, η υγεία του εντέρου θα καθορίσει πάρα πολύ και την υγεία του νοσολογικού συστήματος. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν άνθρωποι, πολλές παθήσεις, ακόμα και δερματολογικές, είναι πρόβλημα στον εντερικό αυλό, απλώς εκφράζονται εξωτερικά. Το σώμα προσπαθεί να βγάλει προς τα έξω τη ζημιά, εμείς την πατάμε προς τα μέσα, το τσιρότο πάλι που λέμε, το βούλωμα του νεροχύτη και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Γι' αυτό ο σκοπός μας δεν είναι να σκοτώσουμε τις μύγες. Ο σκοπός μας είναι να καθαρίσουμε τα σκουπίδια. Αλλά αυτό προϋποθέτει αγώνα, θέληση, υπομονή, καρτερικότητα.